Θυμάμαι, ήταν το 1974 στο στούντιο της Κολούμπια. Ηχογραφώ τότε μαζί με τον αείμνηστο μεγάλο Απόστολο Καλδάρα ένα δίσκο «Οι Ροβινσόνες». Ένα καταπληκτικό δίσκο, ο οποίος, παρόλο που δεν είχε εμπορική επιτυχία, είναι από αυτούς που αγαπάω και λατρεύω. Και ακούγαμε ένα τραγούδι, είμαστε όλοι εκεί στην κονσόλα και ακούγαμε ένα τραγούδι και ξαφνικά νιώθω μια σκιά πίσω μου. Έτσι πώς νιώθεις του αετού τη σκιά να πέφτει πάνω σου, ξέρεις. Και ακούω μια φωνή πίσω μου που έλεγε, ακούγαμε το τραγούδι που είχα τραγουδήσει μόλις. «Αποστόλη, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?» Και του λέει, «Ο μικρός». Με κοιτάει και μου λέει, «Πιτσιρίκο εσύ το λες?» Εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, η φωνή, δεν ξέρω τι μου γινόταν. Και του λέω, «Μάλιστα κύριε Καζαντζίδη». Αφού το ακούσαμε, μου λέει, «Έλα παρέα μου». Και με παίρνει από δίπλα στο καφενεδάκι και από εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς, αλλά ένιωθα έναν άνθρωπο, είδα στα μάτια του ότι με εμπιστευόταν, αλλά ένιωσα μια περίεργη ζέση μέσα μου, έτσι, σαν να έλεγα ότι κάποιος με προστατεύει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το τέλος της ζωής του, με τιμούσε με τη φιλία του. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να σου κάνει ο Καζαντζίδης, γιατί ήταν ακριβώς ο Καζαντζίδης. Θυμάμαι ότι είχα φέρει δύο πουκάμισα, ένα για μένα και ένα για εκείνον. Δύο άσπρα πουκάμισα. Και αφού τελειώσαμε, μου λέει, «Μη φύγεις, κάθισε να φάμε». Ο Στέλιος αυτό το έκανε μονάχα στους ανθρώπους που αγαπάει. Και θυμάμαι ότι καθίσαμε και φάγαμε μετά και συζητάγαμε ώρες εκεί. Μας πήρε η νύχτα στον Άγιο Κωνσταντίνο με τη Βάσο εκεί να μας κουβαλάει. Ψάρια βέβαια πάντα ο Στέλιος, ψάρια. Αυτή η ολύμπια φυσιογνωμία του, αυτή η εξυπνάδα του, το να ρωτάει τους ανθρώπους για τον εαυτό του, αυτή η ανασφάλεια που είχε, που την έχουμε όλοι μας, που νομίζουμε ότι, νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε ασφαλείς και την έχουμε όλοι αυτή την παιδικότητα μέσα μας, την είχε ο Στέλιος περισσότερο από όλους μας. Ίσως το μεγαλείο της φωνής του, που ήταν ένας αητός τεράστιος, η ψυχή του ήταν ένα σπουργητάκι που πάντα σου παραπονιόταν για τα πιο μικρά πράγματα. Δεν τον ένοιαζαν τα μεγαλεία. Τον ένοιαζε ίσως η καλημέρα που δεν του την έλεγες με την ψυχή σου και το καταλάβαινε και έλεγε, «Σου έκανα τίποτα?» Αυτό ήταν ο Στέλιος του Καζαντζίδης. Για μας όλους, τους μετέπειτα, οι ακοργονιαίοι λήθοι, ο Γρηγόρης και ο Στέλιος, είναι οι φάροι που θα πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, όχι μόνον σαν τραγουδιστέ, αλλά και σαν άνθρωποι. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω και στο παιδί μου που κάνει αυτή τη στιγμή το ξεκίνημά του. Δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα από το να πιστεύεις πάνω απ' όλα ότι είσαι άνθρωπος. Και ο Στέλιος ήταν μεγάλος άνθρωπος. Θα τον κουβαλάω μέχρι να πεθάνω κι εγώ. Thank you.
σε το περνάω. Κι όσοι με πικρά